Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Φλας. 24ωρη πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιηθεί αύριο από την ΑΔΕΔΗ, η οποία διαμαρτύρεται για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Στην κινητοποίηση συμμετέχει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Νεκρώνει αύριο ο δημόσιος τομέας, καθώς πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΗ. Αντικείμενο της απεργίας είναι η διαμαρτυρία του συνδικαλιστικού φορέα για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Από την ΑΔΕΔΗ υποστηρίζεται πως η κυβέρνηση δεν πραγματοποιεί με το νομοσχέδιο τα όσα είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Κυρίως διεκδικεί την πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Να πούμε ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας για πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος επέφερε μειώσεις μέχρι 350 ευρώ στις κύριες συντάξεις, ήταν, μπορούμε να πούμε, λόγια του αέρα. Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση, διατηρούνται οι περισσότερες μνημονιακές δεσμεύσεις του νόμου Κατρούγκαλου με ελάχιστες μικρές βελτιώσεις. Διατηρούνται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους στα 67 ή 62 με 40 χρόνια υπηρεσίας. Διατηρούνται οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, καθώς επίσης και στο εφάπαξ. Διατηρούνται τα ισχνά ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου, ιδιαίτερα για όσους έχουν μέχρι 30 χρόνια υπηρεσίας. Εδώ δεν θα υπάρξει καμία αύξηση. Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για καθιέρωση της 13ης και της 14ης σύνταξης. Όπως επίσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ως προς τα όρια ηλικίας, ούτε για τους εκπαιδευτικούς που είχαν ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις. Σε αυτό το κομμάτι βέβαια. Λοιπόν, σε αυτή την πολιτική εμείς αντιδρούμε. Σε αυτό το νομοσχέδιο οι εργαζόμενοι απαντάμε με 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΗ για αύριο 18 του μηνός. Ούτως ώστε να υπάρξει ανατροπή των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων. Θα μείνουμε στο θέμα για την αυριανή κινητοποίηση. Μίλησε στον ΦΛΑΣ ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΗ. Ο κύριος Πάιδας υποστήριξε πως η κυβέρνηση άλλαξε πλήρως τη στάση της σε σχέση με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Για το λόγο ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σπουδαία νομοθετήματα, ένα νομοθέτημα για το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό, το οποίο όλος ο εργαζόμενος λαός, όχι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι της πατρίδας μας, αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες περιμένανε εν αγωνίως. Είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, όπως όλοι ξέρουμε, ότι εάν από πέρυσι ακόμα έρθει στην εξουσία θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και θα φέρει στη θέση του ένα νέο, πιο σύγχρονο, πιο δίκαιο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό νόμο. Ο νέος νόμος, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή, ο νόμος του Υπουργού του κ. Βρούτση, μας αφήνει ελάχιστα, μπορώ να πω, ικανοποιημένους, μόνο σε πολύ λίγα σημεία. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είναι μια αντιγραφή του νόμου Κατρούγκαλου. Και αν κάνουμε εξαίρεση τα μικρά ποσοστά αναπλήρωσης που δίνονται στους συνταξιούχους, δηλαδή από 30 χρόνια υπηρεσίας και πάνω από 0,5% με 30 χρόνια υπηρεσίας έως 7,5 εκατοστές μονάδες μέχρι 40-41 χρόνια υπηρεσίας, δεν βλέπουμε καμία άλλη ουσιαστική μεταβολή. Δηλαδή παραμένουν τα όρια ηλικίας σε πολύ υψηλά έτη, όπως ξέρετε, συνταξιοδότησης, από 62 μέχρι 67 χρόνια ηλικίας. Δεν διατηρούνται δηλαδή τα όρια ηλικίας που υπήρχαν με τον νόμο του Κατρούγκαλου των 43-36. Διατηρούνται οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που έφτασαν με τον νόμο Κατρούγκαλου στο 50%, καθώς και στο εφάπαξ, όπου αθρηστικά οι περικοπές, όπως ξέρουμε, ξεπέρασαν το 40%. Διατηρείται γενικά και η λαιλασία που έχει γίνει διαχρονικά στα ασφαλιστικά ταμεία και καμιά πρόληψη δεν υπάρχει για την επιστροφή όλων αυτών των απολειών. Καμιά πρόληψη επίσης δεν υπάρχει για την καθιέρωση και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, που περικόπηκε
με τους προηγούμενους ασφαλιστικούς νόμους του 10, της διετίας του 10 και του 12, και δεν προβλέπεται επίσης και καμία ιδιαίτερη μετακύριση, τουλάχιστον όσον αφορά το μέσο όρο της ηλικίας για τους εργαζόμενους στα βαρέα και κοινά, που έχουν βαρέα και κοινά επιδόματα στο δημόσιο, καθώς ούτε για τους εκπαιδευτικούς που είχαν ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις σύμφωνα με τον νόμο 3075 του 2002. Δηλαδή, και κύριε Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά, διατηρείτε το μνημόνιο άσχετα αν μας λένε ότι έχουμε βγει από αυτό. Και όλοι οι μνημονιακοί νόμοι διατηρούνται, αλλά και νομίζω ότι είναι πιστή αντιγραφή του νόμου Κατρούγκαλου, παραμένει μάλλον ενισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου, για να κάνουμε, όπως είπα στην αρχή, μια εξαίρεση στα ποσοστά αναπλήρωση για τους συνταξιούχους από 30 χρόνια εργασίας και πάνω και μέχρι και 40, που υπάρχει μια βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης. Κύριε Παΐδα, ναι. Αναμενόμενο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή περιμένατε κάτι διαφορετικό? Όχι, από είναι αλήθεια ότι περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο, κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί ήταν και δέσμευση της κυβέρνησης προεκλογικά ότι θα καταργήσει, όχι ότι θα κάνουμε αλλαγές ή μικροαλλαγές στον υφιστάμενο νόμο Κατρούγκαλου. Όταν μιλάμε για κατάργηση, μιλάμε για κατάργηση και εξ αρχής ένα νόμο ο οποίος θα είναι και δικαιότερος, πιο αντικειμενικός και θα ανταποκρίνεται στις μύχιες ελπίδες που λέμε και των ενεργεία εργαζόμενων για ένα καλύτερο συνταξιδοτικό αύριο, αλλά και των ήδη υπαρχόντων συνταξιούχων που, όπως ξέρουμε, με τα μνημόνια και με τα 9 χρόνια περικοπών καταλαβαίνουμε ότι πέρασαν ό,τι χειρότερο έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα καλωσορίζω στο στούντιο των ειδήσεων τη Γενική Συντονίστρια του Μητρώου Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Μακεδονία, την κυρία Αγνή Καρδίλη Μικονιάτη, για να συζητήσουμε για τις επόμενες δράσεις του Μητρώου και όχι μόνο. Καλησπέρα, κυρία Καρδίλη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Μαρκοπούλου. Το είχατε υποσχεθεί στον κόσμο. Σήμερα ήρθα εδώ για να μιλήσουμε επιτέλους για το Μητρώο Πολιτικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και την επόμενη μέρα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, τόσο για το ρόλο του Μητρώου, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις. Έρχεστε από την Αθήνα, ωστόσο, κυρία Κανδύλη. Είχατε μία σημαντική συνάντηση, συζήτηση, όλα τα στελέχη για το μεταναστευτικό. Τι νεότερο έχουμε, καθώς θεωρείται αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας μας? Είναι αλήθεια ότι εχθές στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση μερίδα με αφορμή το μεταναστευτικό και το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας. Οι υπουργοί μας, ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Μηταράκης, από κοινού αποφάσισαν με τη βοήθεια της Γραμματείας Πολιτικής Υποστήριξης να πραγματοποιήσουν αυτή την εκδήλωση προκειμένου όλα τα στελέχη, τους πολιτευτές, τους υποψήφιους βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματός μας να ενημερωθούν για το τι γίνεται, για το τι θα περιμένουμε τον επόμενο καιρό να γίνει όσον αφορά το μεταναστευτικό, το σπουδαίο αυτό πρόβλημα που προβληματίζει πάρα πολύ τον κόσμο, πόσο μάλιστα εδώ στην περιοχή μας, στην ακριτική Δυτική Μακεδονία, που έχει 1.000 προβλήματα να αντιμετωπίσει, πόσο μάλιστα και αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περιφέρεια θα δημιουργηθούν τελικά αυτά τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή την ημερίδα, πώς θα διαχειριστείτε εσείς την κατάσταση? Γιατί θα σηκώσετε όλο το βάρος το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρία Κανδύλη. Καταρχάς, αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος είναι όχι μόνο υποχρεωμένο, αλλά έχει και δικαίωμα να προφυλάξει τα σύνορά της απέναντι στους πολίτες της, στο έθνος μας και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους φυσικά που χρειάζονται και τη βοήθειά μας. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να προφυλάξουμε τα συμφέροντά μας, θα πρέπει να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες ημέρες για τον τόπο μας, αλλά και για τους ανθρώπους αυτούς που ξεριζώνονται από το δικό τους τόπο με την ελπίδα ότι θα βρουν κάπου αλλού ένα καλύτερο μέρος να ζήσουν χωρίς πόλεμο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα εδώ και την τελευταία πενταετία σχεδόν με όλο αυτό το πρόβλημα που προέκυψε συσσωρεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε πρόσφυγες είτε μετανάστες, λοιπόν, γιατί σαφώς υπάρχει μια διαφοροποίηση. Έτσι. Λοιπόν, συσσωρεύτηκαν στην Ελλάδα μας
Και αυτό γιατί αργούσαν πάρα πολύ να λειτουργήσουν οι δομές οι οποίες υπήρχαν, προκειμένου να ελεγχθούν οι αιτήσεις του ασύλου που ζητήθηκαν και ούτω καθεξής, είτε να γυρίσουν οι άνθρωποι αυτοί πίσω από εκεί που ήρθαν, αν δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, είτε να προχωρήσουν στις επόμενες χώρες. Γιατί πιστέψτε με, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν κάνει αιτήσεις δεν επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι οι περισσότεροι επιθυμούν να φύγουν από την Ελλάδα και αισθάνονται οι ίδιοι ότι είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Οπότε το βασικό άγχος της κυβέρνησης είναι πώς θα ξεμπλοκάρουν τις διαδικασίες, γιατί η Ελλάδα είναι τα φυσικά σύνορα της Ευρώπης και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να παραμένουν για πάρα πολύ καιρό στη χώρα μας. Θα πρέπει σύντομα να ξεδιαλύνει το τοπίο, όποιοι είναι πρόσφυγες και πληρούν τις προϋποθέσεις να μπορούν να προχωρήσουν σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης και όσοι φυσικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να επιστρέψουν πίσω είτε στην Τουρκία. Πολύ απλά να πούμε, κύριε Κανδύλη, να αποκτήσουν τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ή αλλιώς ή να γυρίσουν πίσω στην Τουρκία ή να προχωρήσουν. Το επόμενο βήμα είναι μια διαδικασία. Δόθηκαν κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις πώς θα προχωρήσουν πιο γρήγορα αυτές οι διαδικασίες? Υπάρχει σαφές σχέδιο. Το θέμα είναι ότι εγώ, να σας πω την αλήθεια, συγκλονίστηκα από τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες οι αιτήσεις. Είναι πενταψήφιο το νούμερο των αιτήσεων για άσυλο, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πενταψήφιο, ναι. Δηλαδή περίπου. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, κυρία Μαρκοπούλου. Είναι αγχωτικό, αλλά από την άλλη όμως είναι επιτακτικό να βρεθεί λύση. Να βρεθεί λύση και για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά φυσικά και για μας. Είναι άσχημο να δημιουργούνται στις κοινωνίες που ζούμε αντιπαλότητες, γιατί οι Έλληνες έχουν επιδείξει στην ιστορία και στο παρελθόν μας ότι είμαστε άνθρωποι φιλόξενοι, είμαστε άνθρωποι που δίνουμε από το υστέρημά μας για αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή και οι ίδιοι βιώνουμε πολύ σοβαρά θέματα στην πατρίδα μας, αισθανόμαστε άνθρωποι δεύτερης μοίρας. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει ο Έλληνας να αισθάνεται ότι ο πρόσφυγας έχει καλή τύχη, έτσι, περισσότερα δικαιώματα από τον ίδιο. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ μας και φυσικά να μην μπερδεύουμε το ποιος χρηματοδοτεί ποιον και αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τελικά μας χτυπάνε την πόρτα παίρνουν λεφτά από το δικό μας πορτοφόλι και όχι από κάπου αλλού. Στο διατάφτα θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε λύση. Θεωρώ ότι και η Ευρώπη πλέον κινείται σε αυτό το δρόμο. Βλέπω ότι από τις συναντήσεις που είχε κάνει και ο ίδιος μας ο Πρωθυπουργός στη Γερμανία, όλα αυτά μπαίνουν σε ένα δρόμο σωστό και σύντομα θα έχουμε λύση και ελπίζω να αρχίσει να φαίνεται αυτό και στην καθημερινότητα και τη δική μας, αλλά και των ανθρώπων αυτών που μας έχουν ανάγκη. Παράλληλα με όλα αυτά που συζητήσατε, κυρία Κανδύλη, με αυτά που ενημερωθήκατε από τους αρμοδίους υπουργούς, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε και την πρόσληψη συνοριοφυλάκων. Είναι ανάγκη. Ούτως ή άλλως από την αρχή ο Πρωθυπουργός μας, από τον προεκλογικό ακόμα αγώνα, είχε πει ότι η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, πρέπει να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους, πρέπει οι ίδιοι να αισθάνονται ασφαλείς. Γι' αυτό και είδατε και την αγορά όλων αυτών των γιοταχή αυτοκινήτων που βρέθηκε στο στόλο της αστυνομίας. Βλέπετε ότι προχωράμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται στην πρόσληψη φρουρών, τώρα και συνοριοφυλάκων, γιατί ναι, είπαμε, η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος, ένα ευρωπαϊκό κράτος που οφείλει και έχει δικαίωμα να διαφυλάξει τα σύνορά της. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των αστυνομικών μας, τη βοήθεια του στρατού μας και τη βοήθεια των πολιτικών μας. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα και την ενημέρωση που είχατε για το μεταναστευτικό στην Αθήνα, τα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε κάποιες πληροφορίες, κυρία Κανδύλη, αν θα δημιουργηθούν τελικά κλειστά κέντρα στη Δυτική Μακεδονία? Αυτό θα δείξει ποιες περιοχές μπορούν να το κρατήσουν, προκειμένου να ξεκινήσουν να λειτουργούν κάποια τέτοια κέντρα, με αφορμή ότι
θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί κάπου να στεγαστούν μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις τους και να δρομολογηθεί, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πούμε, είτε η επιστροφή τους, είτε η εγκατάστασή τους. Έτσι. Κάποιο χρόνο, λοιπόν, όσο απαιτείται. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα, κυρία Μαρκοπούλου, για το τι θα γίνει και πού θα γίνουν αυτά τα κέντρα. Το σίγουρο είναι ότι θα εξεταστούν όλοι οι παράμετροι. Ελαφριά την καρδία δεν θα δημιουργηθούν τέτοια κέντρα και γι' αυτό να είναι σίγουρος ο κόσμος. Δεν είναι ωραίο να χρησιμοποιούμε εκφράσεις φοβίζοντας τον κόσμο. Υπάρχει σχέδιο και να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι και ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας ότι αυτό που πρέπει να γίνει στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στα Γρεβενά και στην Κοζάνη θα γίνει έτσι όπως πρέπει με βάση τις συνθήκες τις τοπικές. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα ελεγχθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση ελαφριά την καρδία να έρθει και να ανοίξει ένα κέντρο έτσι εύκολα εδώ. Ρωτάω και επιμένω, κυρία Καδίλα, γιατί υπάρχει ενημέρωση για δημιουργία κέντρου στο Βόλιο, όπως ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, ο κύριος Χρήστος Ζευκλής. Έγινε η ανάλογη ενημέρωση στους πολίτες του Άνου Βοΐου. Από εκεί και πέρα παραμένει ανοιχτό το θέμα και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Σαφέστατα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, όλα είναι υπό συζήτηση. Οπότε γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για τον τόπο μας. Για τους βοηιώτες που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν, γιατί τις τελευταίες ημέρες είχαν σειρά συναντήσεων και επαφών οι πρόεδροι των κοινοτήτων με τους πολίτες για να δουν πώς θα δρομολογηθεί το θέμα. Είναι ανοιχτό λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Κυρία Καδίλη, να περάσουμε τώρα στο Μητρό Πολιτικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, Γενική Συντονίστρια στο Μητρό σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Πριν από 2 μήνες περίπου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχατε ξεκινήσει την διαδικασία, είχατε οριστεί. Εγώ θα ήθελα σήμερα να μας πείτε ποιος ο ρόλος που καλείτε να παίξει στην Δυτική Μακεδονία το Μητρό Στελεχών. Να σας πω καταρχάς ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα. Έχω πάντα να το λέω ότι η συμμετοχή μου στο Μητρό ήταν για μένα μια εξαιρετική εμπειρία. Γι' αυτό το στηρίζω, γι' αυτό θεωρώ ότι πραγματικά είναι το μέλλον της παράταξής μας. Θεωρώ ότι το στοίχημα του Πρωθυπουργού μας, το όραμά του μέσα από το Μητρό μπορεί να έχει σάρκα και οστά και γι' αυτό το αποδέχθηκα αυτή τη θέση με ιδιαίτερη χαρά. Λοιπόν, αν και δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί απαιτεί πάρα πολλές ώρες, πολλές μετακινήσεις. Αυτό θα έλεγα, Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Όλη τη Δυτική Μακεδονία, βέβαια. Και αγαπώ, λίγο πιο πάνω Φλόρινα και λίγο Γραβενά. Αγαπώ ιδιαίτερα τον τόπο αυτό. Χαίρομαι πάντα, χαίρομαι που μέσα από, από το ρόλο της Περιφερειακής Συμβούλου γνώρισα τον τόπο μας καλύτερα και τον αγάπησα από άκρη σ' άκρη. Και θεωρώ ότι όλοι μαζί, ανακαλύπτοντας όλο και περισσότερα στελέχη ανά τη Δυτική Μακεδονία, αυτόν τον τόπο μπορούμε να τον κάνουμε πολύ καλύτερο. Λοιπόν, λίγο να σας πω πώς λειτουργεί το Μητρό Πολιτικών Στελεχών. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί θα έχετε και πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα, μιας και πάμε για εκλογές στη Σνόδε. Να πούμε καταρχάς ότι το Μητρό ξεκίνησε εδώ και 4 χρόνια, από την επόμενη σχεδόν μέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Μητρό Πολιτικών Στελεχών ήταν ο τρόπος να ανοίξει την παράταξη και να καλέσει κόσμο που ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική ζωή, είτε ως υποψήφιος, είτε ως στέλεχος, με όποιο τρόπο επιθυμούσε, εν πάση περιπτώσει, να έρθει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το κάλεσμα απάντησα κι εγώ, καταθέτοντας το βιογραφικό μου, και πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμος, σχεδόν 3.000 άνθρωποι απαντήσαμε στο πρώτο κάλεσμα του Πρωθυπουργού μας, περάσαμε από συνεντεύξεις, και κάποιοι από εμάς καταλήξαμε ως υποψήφιοι βουλευτές, άλλοι εκλέχτηκαν ως βουλευτές, άλλοι σήμερα είναι γραμματείς, γενική γραμματή σε Υπουργεία, στελέχη Υπουργείων, άλλοι βρίσκονται σε βασικές θέσεις μέσα στον μηχανισμό του κόμματος, είναι στελέχοι που αγαπούν την παράταξη και που δουλεύουν καθημερινά για να διαδώσουν και να ενισχύσουν το κυβερνητικό έργο της κυβέρνησής μας φυσικά.
Μητρό πολιτικών στελεχών, το λέει ο τίτλος. Ακριβώς. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, ανοίγει η νέα πλατφόρμα του Μητρό πολιτικών στελεχών, όπου ο καθένας από εμάς μπορεί να καταθέσει το βιογραφικό του. Καταρχάς μπορεί να μπει στη σελίδα μας, να δει ποιοι είμαστε ο καθένας από εμάς, να ενημερωθεί για τις δράσεις του Μητρώου. Ο στόχος μας είναι τα επόμενα βήματά μας έχουν να κάνουν με την ενημέρωση του κυβερνητικού σχεδίου. Ο ρόλος μας του Μητρώου στη Δυτική Μακεδονία είναι εξαιρετικά σημαντικός και δύσκολος, γιατί βιώνουμε την μεταλιγνητική περίοδο. Ναι, οπότε να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Φυσικά, γιατί εποχή. Από εδώ και στο εξής καλούμαστε όλο αυτό τον κόσμο να τον ενημερώσουμε, να το φέρουμε κοντά στην παράταξή μας, κοντά στο κυβερνητικό έργο, να συζητήσουμε με τον κόσμο, να βρεθούμε δίπλα τους και φυσικά από όλο αυτό να φέρουμε λύσεις και αποτελέσματα στον τόπο μας, στην πατρίδα μας και στο έργο της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πολύ σύντομα θα βγει σχετική ανακοίνωση. Θέλω και εγώ να ρωτήσω μετά. Ό,τι θέλετε, πράγματα. Ό,τι θέλετε. Ναι, παρακαλώ. Πολύ σύντομα θα λειτουργήσει η πλατφόρμα, όπου θα βγει σχετική ανακοίνωση τύπου, όπου ο καθένας θα μπορεί να καταθέσει εκεί το βιογραφικό. Θα δοθούν, υπάρχουν ούτως ή άλλως τα τηλέφωνα και τα στοιχεία μου, όπου ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει. Με μεγάλη χαρά, εδώ και 2 μήνες, δέχομαι πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Χαίρομαι, γιατί πραγματικά το στοίχημα πιάνει. Υπάρχει μια ιδιαίτερη διεύρυνση στον κόσμο. Αυτό το οποίο βλέπουν είναι ότι οι άνθρωποι μιας άλλης λογικής και νοοτροπίας επιθυμούν να βρεθούν κοντά στην πολιτική ζωή, με όποιο τρόπο, με οποιοδήποτε ρόλο, αρκεί να γνωρίζουν και να μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί τελικά αυτός είναι ο στόχος. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να συμμετέχεις στις αλλαγές που βιώνει ο τόπος καθημερινά. Και για μένα είναι ακόμα πιο ουσιαστικό όταν ο λόγος σου μπορεί να φτάσει τελικά στην κυβέρνηση. Ναι, και αυτό. Είστε, θα λέγαμε, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και στην κυβέρνηση. Σωστά το τοποθετώ, κυρία Κανδύλη? Είναι ακριβώς αυτό. Διότι το Μητρώο αποτελεί πλέον μεγάλο κομμάτι της γραμματείας πολιτικής υποστήριξης του κόμματος. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα σοβαρή και πιστέψτε με, ακόμα και ο πιο άπιστος θα πιστεί σύντομα ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία μας. Κυρία Κανδέλη, πώς είναι η δομή λειτουργίας του Μητρώου Στελεχών σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας? Εσείς είστε η Γενική Συντονίστρια. Εσείς συντονίζετε όλα τα πολιτικά στελέχη σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, έχετε αυτό το ρόλο και στη συνέχεια μεταφέρετε προβλήματα και προβληματισμούς στην Αθήνα, ή είναι πιο διευρυμένο αυτό το σύστημα, το Μητρώο? Το όργανο κάθε μήνα σχεδόν κάθε μήνα, αν όχι 20 μέρες, έχει μία βασική δομή η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Όλοι οι συντονιστές από όλη την Ελλάδα. Από τις 13 περιφέρειες. Από τις 13 περιφέρειες, απλά κάποιες περιφέρειες έχουν σπάσει, γιατί είναι τεράστιες και εκ των πραγμάτων για να λειτουργήσουν σωστά έπρεπε να υπάρχουν και 2 και 3 συντονιστές στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Στη Δυτική Μακεδονία είμαι εγώ και πολύ σύντομα θα οριστούν αντίστοιχοι εκπρόσωποι αναπεριφερειακή ενότητα. Οπότε είμαι εγώ ως Γενική Συντονίστρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θα υπάρχουν 4 συντονιστές αναπεριφερειακή ενότητα και από εκεί και πέρα θα είναι όλα τα υπόλοιπα μέλη της Δυτικής Μακεδονίας, όπου πολύ τακτικά θα συγκαλούμε κάποιες συσκέψεις, θα οργανώνουμε μεγάλες εκδηλώσεις και φυσικά σε συνεργασία με άλλες περιφέρειες θα προωθούμε το κυβερνητικό έργο. Πάντα σε συνεργασία φυσικά κεντρικά με την Αθήνα. Κυρία Κανδύλη, έχουμε την πρώτη εκδήλωση. Πολύ σύντομα. Και μάλιστα με εξαιρετικούς ανθρώπους και θα είναι μία αρχή που θα σηματοδοτεί
τη στάση μας απέναντι στη μεταλλικνητική περίοδο. Νομίζω ότι θα δώσουμε το στίγμα μας για το τι περιμένουμε ως πολίτες την επόμενη μέρα. Και έτσι θέλουμε να μας δει ο κόσμος. Είμαστε στελέχοι, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες της περιοχής, που απλά αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά, το προωθούμε στο κέντρο. Την είδηση θα την έχουμε απόψε δηλαδή στο Δελτίο, κύριε Καρδίλη. Να είστε σίγουροι ότι θα σας τη δώσω εσάς, κυρία Μαρκοπούλου, πάρα πολύ σύντομα. Απλά επειδή υπάρχουν, θέλαμε να την κάνουμε πιο νωρίς, αλλά λόγω των εκδηλώσεων σεβόμαστε... Ναι, ακόμα έχουμε τις κοπές της όχι τόσο αυτό, όσο τις εκδηλώσεις που έχει η περιοχή της Κοζάνης και των Γρεβενών, λόγω της αποκριάς. Πολλές περιοχές της περιφέρειάς μας έχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις τον τελευταίο καιρό. Οπότε θέλουμε μετά τις εκδηλώσεις αυτές να κάνουμε την πρώτη μεγάλη πολιτική εκδήλωση, όπου ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε τη δράση μας σαν Μητρώο Πολιτικών Στελεχών, που είναι πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, εγγεγραμμένη στη Δυτική Μακεδονία. Αριθμός? Είναι τριψήφιος. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί τους τελευταίους μπορεί δύο να είναι μήνες... και 999. Εύχομαι πολύ σύντομα να γίνουμε και πραγματικά σας το λέω, κυρία Μαρκοπούλου. Θεωρώ ότι εάν καταφέρουμε σαν ομάδα να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά περιμένουν καλύτερες μέρες στον τόπο μας, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Μητρώου. Αλλά να είστε σίγουροι ότι βλέπω τον κόσμο ότι διψά για ανανέωση, διψά για την επόμενη μέρα, θέλει να δει νέο κόσμο, επιθυμεί να δει νέο κόσμο. Το βλέπουμε άλλωστε, το βλέπουμε στο κοινοβούλιο μας, το βλέπουμε γενικά. Χθες εκλέχτηκαν οι νέοι πρόεδροι των ΟΝΕΔ, των οργανώσεων νέων μας. Όλα αυτά, οι εκλογές, έτσι, ΝΟΔΕ, όλα αυτά ακολουθούν οι εκλογές της ΝΟΔΕ, στις τοπικές, στις ΔΥΜΤΟ. Γενικά είναι πνέει αέρας ανανέωσης και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Και αέρας Μητσοτάκη, πάνω απ' όλα. Κυρία Κανδύλη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας στο Δελτίο. Εδώ θα είμαστε, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με όλα τα νεότερα γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μητρώο Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ στους ακροατές σας. Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Το δικό του γραφείο απέκτησε στην Κοζάνη ο Σύλλογος ΑΜΕ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τα γραφεία τοποθετήθηκαν στις εγκαταστάσεις της στέγης ποντιακού πολιτισμού. Το δικό του χώρο στην Κοζάνη απέκτησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος θα έχει πλέον έδρα και στην στέγη ποντιακού πολιτισμού Κοζάνης. Τα εγκαίνια του νέου γραφείου πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συγκίνησης. Όταν τα πράγματα έχουν μια συνέχεια, οι πιθανότητες να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα πολλαπλασιάζονται. Σήμερα είναι η στέγαση αυτού του γραφείου, η επάντρωσή του ξανά. Ένα μέσο το οποίο θα μας φέρει όλο πιο κοντά, ώστε να επιτύχουμε την ορθή αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία σε μια προσπάθεια που κάναμε για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Ο Σύλλογος αυτός είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα. Δυστυχώς και από τους πολυπληθέστερους. Ο Σύλλογος είναι Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Στην Κοζάνη είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες να κάνουμε γραφείο. Πολλές φορές προσπαθήσαμε, για κάποιους λόγους δεν πέτυχε. Ψάξαμε πολλούς χώρους. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε το Ποντιακό Συσχείο της Περιοχής, το Δέλτα Σίγμα των Ποντιακών της Περιοχής, το Συλλόγο εδώ και κυρίως τον Σανίδη τον Κωνσταντίνο. Για αυτήν την καλημέρα, όχι μας ενεδόθηκε ο χώρος, μας ενεδόθηκε η επιλογή χώρου. Η διεκδίκηση γίνεται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πρέπει και οφείλουμε να τα προστατεύουμε πάντα όμως μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Και όσον αφορά την περιφερειακή τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και όσον αφορά τις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό θα κάνω μια έκκληση
στα άτομα αναπηρία να πλαισιώσουν τους συλλόγους, τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία είναι το πρώτο κύτταρο του αναπηρικού κινήματος, γιατί εάν δεν γίνει αυτό, μακροπρόθεσμα το αναπηρικό κίνημα εκφυλίζεται. Νομίζω τα προβλήματα, προφανώς υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν προβλήματα. Το ζήτημα είναι πώς τα αντιμετωπίζουμε και αν κάθε φορά κάνουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν, να πω κάτι για να ξεκαθαρίσω, το έχω πει και με άλλη αφορμή. Η στάση της πολιτείας απέναντι στα άτομα με αναπηρία δεν είναι φιλεσπλαχνία, δεν είναι ελεημοσύνη, είναι υποχρέωση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, να σας μεταφέρω και τις ευχές του Περιφερειάρχη, ο οποίος λόγω μιας ίωσης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Συλλόγου για όλη την προσπάθεια που κάνουν και νιώθω τη στιγμή να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να με βλέπετε σε λίγο συγκεκριμένη, γιατί και εγώ έχω στην οικογένειά μου ένα άτομο με αναπηρία. Ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί πολλές φορές δυσκολεύουμε την καθημερινότητά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με την ψυχική σας δύναμη μας αποδεικνύεται ότι αυτή είναι ανώτερη από τη σωματική και ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε αφενός την άλλη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, το σύλλογό σας, που η δράση του είναι γνωστή σε όλους, και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική αστυνομία θα είναι πάντα δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Ξέρω ότι είστε απαιτητικοί και πολλές φορές πολύ δυναμικοί στις απαιτήσεις που έχετε, αλλά εμείς γι' αυτό, αυτή είναι η δουλειά μας, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Πολιτισμός είναι το πώς συμπεριφέρεται κάποιος στα άτομα με αναπηρία. Το αν είναι ένας δυνατός, είναι δυνατός. Ο πολιτισμός είναι το συμφέρεσαι στον αδύνατο. Να σας δώσετε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε έναν ακόμα πολύ σοβαρό καταστατικό μας στόχο. Είμαστε επίσης ευτυχείς διότι από εδώ και πέρα θα ζούμε μαζί. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω εκφράζοντας την απόφαση την ομόφωνη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι εδώ και μας παρακολουθεί, ότι θα είμαστε δίπλα οποιαδήποτε στιγμή του 24ου. Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εσωκομματικών εξελίξεων στο δρόμο προς το συνέδριο. Θα δούμε όμως τι άφησε το διήμερο αυτό. Θα τα συζητήσουμε όλα με το συντονιστή εγρεβενών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καλαμάρα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε συντονιστά, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθέατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το συνέδριο. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χθες το βράδυ με την δευτερολογία του Αλέξη Τσίπρα. Τι άφησε λοιπόν αυτό το συνέδριο, πώς κυλούν οι διαδικασίες εν ώψη του συνεδρίου. Τι άφησε η Κεντρική Επιτροπή εν ώψη του συνεδρίου. Ναι, όπως ακριβώς το είπατε κυρία Μαρκοπούλου, στο δρόμο για το συνέδριο έχουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες και την Κεντρική Επιτροπή η οποία συνεδρίασε για δεύτερη φορά και την επόμενη εβδομάδα επίσης συνεδριάζει η Διευρυμένη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια εξέλιξη και μια απορία η οποία βαίνει καλώς, να το πω έτσι. Είναι μια πορεία η οποία πραγματικά μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ αισιόδοξοι στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι βλέπουμε μια συμμετοχή και μια πραγματικά εκδηλώσεις πάρα πολύ σημαντικές με μεγάλη παρουσία του κόσμου, ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει, να δει, να συμμετάσχει. Και πιστεύω ότι το στίχημα για ένα ανοιχτό, διευρυμένο, μεγάλο συνέδριο το οποίο θα χτίσει το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες θα είναι
πραγματικά επιτυχημένο. Συνεχίζονται και οι εγγραφές, κύριε Καλαμάρα, παράλληλα. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να εγγραφούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 17 Απριλίου, όπου και θα μπορούν να εγγραφούν στο iSyriza, και με την μία αυτοπρόσωπη παρουσία σε μία συνεδρίαση θα μπορούν να έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. Πραγματικά οι διαδικασίες είναι σε μία εξέλιξη θετική. Νομίζω ότι και τα συμπεράσματα από την χθεσινή και προχθεσινή Κεντρική Επιτροπή είναι αισιόδοξα. Παρότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, προσπαθούν να βγάλουν και να δουν πίσω από τις πόρτες, τις κλειστές, πράγματα και να βγάλουν προς τα έξω, είναι τελείως διαφορετική η εικόνα. Ναι, κύριε Καλαμάρο, ο καθένας τη δουλειά του κάνει. Έτσι, έτσι. Ο καθένας έχει το ρόλο του και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει αέρας ανανέωσης στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που το τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας δύο φορές στην πρωτομιλία του. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο αέρας ανανέωσης αυτός υπάρχει. Εμείς είμαστε ένα κόμμα εξάλλου που δεν φοβόμαστε. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που μιλάμε πάντα ανοιχτά. Δεν μιλάμε πίσω από κλειστές πόρτες. Νομίζω ότι όλα τα στελέχη μας εκφράζονται ελεύθερα και με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος γνωρίζει ποιοι ακριβώς είμαστε και τι ακριβώς πρεσβεύουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο δρόμος, όπως είπατε, είναι νομίζω σε πολύ έτσι θετικές, πώς να το πω, έτσι να χρησιμοποιήσω μια έκφραση να μην είναι και πολύ συνηθισμένη. Σε θετική κατεύθυνση, να το πούμε. Σε θετική κατεύθυνση σίγουρα, αλλά όπως το είπατε κι εσείς, νέα μέλη, πολλά νέα μέλη, το κόμμα ανοίγει και πραγματικά γίνεται αυτό που θέλαμε εξ αρχής, και ο Αλέξης Τσίπρας που θέλησε εξ αρχής να πει ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία του ποσοστού στις εκλογές με τα μέλη του κόμματος. Θα πούμε πολλά περισσότερα όταν θα συνεδριάσει η διευρυμένη εκτελεστική επιτροπή. Εκεί θα ληφθούν και κάποιες σημαντικές αποφάσεις εν ώψη πάντα του συνεδρίου του κόμματος. Διοργανώνετε κι εσείς σε μια εκδήλωση, μια πολιτική εκδήλωση στα Αγρεβενά το ερχόμενο Σάββατο, και είχατε νομαρχιακή σήμερα, κύριε Καλαμάρα. Ναι, ναι, εγώ μόλις πριν βγήκα από την νομαρχιακή επιτροπή, πράγματι την επόμενη Κυριακή, διοργανώνουμε μια, ναι, Κυριακή το μεσημέρι, διοργανώνουμε μια πολιτική εκδήλωση, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που θα συνδυαστεί και με μια κοπή της πίτας, όπως ήθιστε, στο φουαγέ του πολιτιστικού κέντρου. Ομιλητές στην εκδήλωση αυτή θα είναι ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Ορίγας. Θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα, γιατί έχει και εικόνα και τα παρακολουθεί είναι καλά ο κύριος Ρήγας. Έτσι, είναι και το τομεάρχης του κόμματος. Και ο κύριος Τσιόγκας ο Χάρης, ο οποίος είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Θα κάνουμε την εκδήλωση αυτή, προσκαλούμε όλο τον κόσμο, η εκδήλωση είναι ανοιχτή, δεν είναι μόνο για τα μέλη, και πραγματικά πιστεύω ότι θα ακουστούν πράγματα τα οποία μας αφορούν και μας αφορούν εδώ στα Αγρεβενά και στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και της κεντρικής πολιτικής κοινής θέματα. Κύριε Συντονιστά, θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στο θέμα των προσφύγων. Έχω μία δήλωση μπροστά μου του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, που αναφέρει ότι η κυβέρνηση μεταθέτει στις τοπικές κοινωνίες τις δικές της ευθύνες για το προσφυγικό. Εσείς το ζήσατε στα Αγρεβενά, ακόμη το ζείτε, φιλοξενείτε πρόσφυγες, ωστόσο ακούστηκε ότι πιθανά να δημιουργηθεί και μία νέα δομή, ένα κλειστό κέντρο. Πώς σχολιάζετε τα τεκτενόμενα το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά το προσφυγικό και με την επίταξη που αρχικά είχε βγει στη δημοσιότητα χώρων προκειμένου να γίνουν αυτά τα κέντρα και στη συνέχεια υπήρξε η αλλαγή στάσης από την κυβέρνηση. Ναι.
όπως το είπατε και εσείς, κυρία Μαρκοπούλου, και το ζήσαμε και το ζούμε το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Επειδή έτυχε να... έβλεπα το δελτίο ειδήσεων και είδα και την καλεσμένη σας, την φίλη μου, την Αγλή Κανδύλη Μικονιάτη πριν, η οποία μίλησε για πολιτικό σχέδιο, ότι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει πολιτικό σχέδιο για να αντιμετωπίσει το προσφυγικό. Πραγματικά πιστέψτε με, αν... Επειδή δεν είναι, και κυρία, πείτε μου και επειδή εσείς, δεν είναι η κυρία, ναι, Κανδύλη Μικονιάτη, την επόμενη φορά θα είστε μαζί για να υπάρξει αντιπαράθεση και από τη στιγμή που δεν είναι, να απαντήσετε, κύριε Καλαμάρα, στο ερώτημα. Το ανέφερα, το ανέφερα, γιατί πριν από 2 μήνες ήμασταν μαζί σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Θα είστε πάλι μαζί. Και θυμάστε πάρα πολύ καλά ποια ήταν αυτά που έλεγε η κυρία Αγνή Κανδύλη και τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία τότε. Η Νέα Δημοκρατία. Και πόσα προβλήματα έλυσαν από τότε μέχρι σήμερα. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω να υπάρχει κάποιο ο οποίο να πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση σημερινή κατάφερε μέχρι τώρα έστω να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που απαιτούνται έτσι ώστε να λυθεί ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα ή μάλλον να αντιμετωπιστεί ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Εγώ θα πω, κυρία Μαρκοπούλου, ότι δυστυχώς αυτό που συμβαίνει στα νησιά σήμερα είναι τόσο τραγικό που πιστεύω ότι, και μακάρι να βγω ψεύτης, ότι και ότι τελευταίος αλληλέγγυος άνθρωπος που έχει μείνει στα νησιά, ότι και αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει. Δηλαδή δημιουργείται ένα τόσο τεράστιο πρόβλημα που πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει πλάτη προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα και να στηρίξει την κυβέρνηση σε αυτή την προσπάθεια, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει συνεργασία, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και όχι μόνο για σήμερα και για τα επόμενα χρόνια, κύριε Καλαμάρα. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό άλλωστε και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι το προσφυγικό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσκαλεί τους πρόσφυγες, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που τους φέρνει εδώ γιατί είμαστε μια χώρα ανοιχτή κτλ. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Δεν το κάναμε και δεν το κάνουμε. Απλά εγώ αυτή τη στιγμή άσκησα μια κριτική, γιατί πραγματικά άκουσα για πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορείτε, είστε μια έγκριτη δημοσιογράφος, 7 μήνες τώρα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να κατάλαβε ότι υπάρχει πολιτικό σχέδιο για το να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν εμείς κάνουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση και λέμε ότι μαζί με την κοινωνία, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με όλους τους ανθρώπους θα πρέπει αυτό το μέγα ζήτημα να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους πρόσφυγες αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Μιλήσατε πριν για επίταξη. Τώρα μιλάμε για άρση της επίταξης. Μιλάμε για αναστολή, μάλλον, της επίταξης για μια εβδομάδα. Αναστολή. Πραγματικά, δηλαδή, γίνονται πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα πιστέψει. Επίταξη σε μια εποχή που η Βουλή είναι ανοιχτή, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τώρα μια εβδομάδα παράταση. Μόνο και η λέξη, κύριε Καλαμάρα, λίγο φοβίζει λίγο. Χρησιμοποίησε τη λέξη μπάχαλο. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσεις? Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη λέξη η οποία να μπορούσε να χαρακτηρίσει αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Εγώ πάντως αυτό που λέω είναι ότι πραγματικά, και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ αυτό λέμε, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή διαβούλευση με την κοινωνία. Νομίζω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί κάποια πράγματα, αρκεί όμως να γνωρίζει και όχι με τέτοιους αυταρχικούς τρόπους όπως ακριβώς έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την επίταξη. Μάλιστα. Αυτά και για το προσφυγικό. Σας προσκαλώ μαζί με την κυρία Αγνή Κανδύλη Μικονιάτη, άλλωστε είστε πολύ καλό δίδυμο, σύντομα για να εκφράσετε τις απόψεις σας για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαμάρα, και καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα του δελτίου μας. Η προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης του Μορφωτικού Συλλόγου Βελβεντού με ομιλητή τον καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου του Βόλου, Ιωάννη Πίκουλα. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Πίκουλας παρουσίασε το νέο του βιβλίο για τη ζωή και την προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μία εξαιρετικής ιστορικής σημασίας εκδήλωση με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο έλαβε χώρα στο πολιτιστικό κέντρο του Βελβεντού με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής.
Βασικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωάννης Πίκουλας. Βρίσκομαι με χαρά για μια φορά ακόμη στο Βελβεντό. Είναι τιμή μου και χαρά, το επαναλαμβάνω, να είμαι σε αυτή την ωραία Κωμόπολη. Η ευκαιρία είναι το καινούριο μου βιβλίο που εξεδόθη το Δεκέμβριο του 2019 για το Μέγα Αλέξανδρο. Μια προσπάθεια να δώσουμε σε λίγες σελίδες την εικόνα αυτής της φυσιογνωμίας. Και έτσι με ευκαιρία του καινούριου βιβλίου θα μιλήσω σήμερα στο Βελβεντό, πρωί της Κυριακής, να δώσουμε μια εικόνα στους Βελβεντινούς ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα για την προσωπικότητά του, γιατί νίκησε τους Πέρσες. Και ίσως επιμείνω, έχω φέρει ένα καλό PowerPoint από τα ταξίδια μου στην Κεντρική Ασία, για ποιο λόγο έφτασε σχεδόν μέχρι τα σύνορα της Κίνας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Βογιατζή μαζί μας. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα. Ναι, είναι μια εκδήλωση στην οποία ένας πολύ γνωστός μας και φίλος και κοντινός του Βελβεντού, γιατί με τον κύριο Πίκουλα είχαμε κάνει ένα σπουδαίο συνέδριο για το Νίνο και την Άμπελο στην περιοχή πριν από μερικά χρόνια, και είναι κοντά μας. Έτσι, ο κύριος Πίκουλας εδώ παρουσιάζει σήμερα ένα άλλο θέμα, που είναι αυτό του Μέγα Αλέξανδρου. Ο κύριος Πίκουλας, εκτός από δάσκαλος και καθηγητής, είναι και ένας ερευνητής εξαιρετικός. Είχαμε δει τότε πράγματα για την περιοχή μας, αλλά γυρνώντας όλο τον κόσμο έχει ντριφίσει στο θέματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και επομένως αυτό το βιβλίο, που και εγώ το ξεφίλησα λίγο πριν την παρουσίαση, είναι ένα πολύ μικρό και εύκολο βιβλίο, δεν είναι μια βαριά παρουσίαση, δεν είναι ένα βαρύ βιβλίο με πολλά πράγματα, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αγγίζει και τον Μέγα Αλέξανδρο σαν προσωπικότητα και το αποτύπωμα που έχει αφήσει σε όλους εμάς τους Μακεδόνες, γιατί αγγίζει ειδικότερα τη δική σας περιοχή αλλά και τη δική μας. Νομίζω το θέμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να φύγει. Όσο η έρευνα μας φέρνει καινούργια αποτελέσματα και στοιχεία, είναι σημαντικό να έχουμε μια σωστή εικόνα και άποψη ο καθένας από εμάς για αυτά τα θέματα. Επί τη ευκαιρία, βαρτώμεθα της ευκαιρίας, κύριε Βογιατζή, συμμετείχατε και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία είναι ετήσια, με το κτήμα Βογιατζή στην Αθήνα. Είδαμε κάποια πράγματα στο διαδίκτυο, θα θέλετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες? Κοιτάξτε, τα Βορεινά είναι μια εκδήλωση η οποία τώρα έχει παραπάνω από 15, δεν θυμάμαι ακριβώς, πολλά χρόνια που διοργανώνεται. Ήταν η πρώτη αυτού του είδους, θεματική δηλαδή, τα ηνοπία της Βορείου Ελλάδος που έχουμε την ένωσή μας στον δρόμο του κρασιού. Κάθε χρόνο κατεβαίνουμε στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη και παρουσιάζουμε τα κρασιά μας. Και είναι μια εκδήλωση την οποία αγαπούν πάρα πολύ το κοινό, είναι για τους καταναλωτές, έχει και ένα κομμάτι στην αρχή της για τους επαγγελματίες. Στοχεύοντας ακόμη υψηλότερα στις εξαγωγές και με το μάτι στραμμένο σε παλαιότερες αλλά και νέες αγορές, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Στην πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΦΛΑΣ, ο Βασίλης Μητσόπουλος αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της νέας περίοδου. Την πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση μετά τις εκλογές των παραγωγών πραγματοποίησε στον ΦΛΑΣ και στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» ο νέος πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών, Βασίλειος Μητσιόπουλος. Ο κ. Μητσιόπουλος αναφέρθηκε στο σχεδιασμό και στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης, εξαίροντας το έργο του κ. Πατσιούρα, απερχόμενου προέδρου των κροκοπαραγωγών. Η ποιότητα του προϊόντος και η επανάκτηση της αγοράς βρίσκονται στις πρώτες προτεραιότητες του νέου προέδρου. Νέα περίοδος λοιπόν, νέα εποχή για τον πλέον δυναμικό συνεταιρισμό, αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής μας, και φυσικά θα θέλαμε πολύ να σας ρωτήσουμε ποια είναι τα νέα σας σχέδια. Τα νέα σχέδια του συνεταιρισμού στη συγκεκριμένη φάση είναι πως, επειδή βρισκόμαστε σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον από το εξωτερικό, δηλαδή βλέπουμε ανταγωνίστριες χώρες να ρίχνουν τις τιμές του κρόκου διεθνώς, και αυτό δημιουργεί προβλήματα και σε εμάς και στο συνεταιρισμό. Σαφώς. Η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως την έχει σχεδιάσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού, είναι αφενός να αναπτυχθούμε λίγο περισσότερο εντός των συνόρων μας, στην εσωτερική αγορά, να εκμεταλλευτούμε λίγο περισσότερο τον ελληνικό τουρισμό, με τα εκατομμύρια τουριστών που έρχονται κάθε χρόνο στη χώρα μας,
αλλά και εξωστρέφεια σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες χώρες που αποτελούσαν παραδοσιακά πελάτες του συνεταιρισμού, αλλά για κάποιο λόγο, λόγω και του διεθνούς, ας το πούμε, ανταγωνισμού, έχουν χαθεί. Άρα επιστροφή, αν κατάλαβα καλά κύριε Μητσόπουλε, στις αγορές που γνωρίζετε ως τώρα. Ακριβώς. Επιστρέφετε ξανά, αλλά παράλληλα έχετε και στη στόχευσή σας στις νέες αγορές, φαντάζομαι. Ακριβώς, και έχουμε και εργαλεία για να το πετύχουμε αυτό. Ήδη έχουμε τρέχει ένα πρόγραμμα για Ελλάδα-Ιταλία. Θα ισχύσει για άλλο ένα έτος περίπου. Ξεκινάμε με ένα νέο πρόγραμμα για Βιετνάμ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από φέτος, καθώς επίσης και για σκανδιναβικές χώρες. Υπέροχα. Όλα αυτά στο δικό μας μυαλό ακούγονται πολύ εξωτικά, κύριε Μητσιόπουλε. Ωστόσο, είναι ένα μέρος της δικής σας πραγματικότητας όσον αφορά στον εξαγωγικό τομέα, που είστε στις πρώτες θέσεις και σε εθνικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, το 75% από το συνόλου της παραγωγής περίπου εξάγεται κάθε χρόνο. Σε ισχύ είναι μέτρα απαγόρευσης αλίας καραβίδας στη λίμνη Πολυφίτου. Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, η απαγόρευση θα επεκταθεί και στα άλλα είδη ψαριών. Σε ισχύ είναι από το περασμένο Σάββατο η απαγόρευση αλίας καραβίδας στη λίμνη Πολυφίτου. Η απαγόρευση αποφασίστηκε καθώς διανύουμε αναπαραγωγική περίοδο για τις καραβίδες. Το επόμενο διάστημα θα ισχύσει ανάλογη απαγόρευση και για τα υπόλοιπα ψάρια της λίμνης. Η προστασία είναι, αυτή τη στιγμή ξεκίνησαμε από το Σάββατο, ξεκίνησαμε την καραβίδα. Απαγορεύεται, είναι νόμος του κράτους, δεν είναι απαγόρευση από την περιφέρεια ή από τους αλείς. Είναι νόμος του κράτους ότι απαγορεύεται η καραβίδα από τις 15 το Φλιβάρι μέχρι 15 Μαΐου. Αλλά εμείς σαν ψαράδες που ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας και για την αναπαραγωγή της καραβίδας, θα δώσουμε και πιστεύω θα δώσουμε γύρω στις 20 μέρες παραπάνω, γιατί βάσει τη θερμοκρασία των νερών θα δούμε μαζί με τον ιχθυολόγο που έχουμε και θα αποφασίσουμε να δώσουμε και άλλο παράτα. Αλλά σίγουρα θα πάρει κάποια παράτα, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό. Πρώτα απευθύνομαι στους ψαράδες και βλέπω από τους ψαράδες μου ότι έχω ανταπόκριση. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιαίων έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη του για τον περιορισμό αλία στη λίμνη. Εν τω μεταξύ, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιαίων της Λίμνης Πολυφίτου προσέλαβε εταιρεία Security για να διαφυλάξει τα περιουσιακά στοιχεία των μελών του. Επλέον, η εταιρεία Security θα περιφρουρεί το χώρο της λίμνης και θα καταγγείλει στις αρχές περιστατικά παράνομης αλίας. Όπως βλέπετε, παιδιά, ισχύει για όλους τους δημοσιογράφους. Ήταν το όνειρό μας των ψαράδων, ότι το λέγαμε χρόνια, ότι κάποια στιγμή, όταν έχει λεφτά ο Σύλλογος, θα βάλουμε Security. Είχαμε κάποιες επιτυχίες, έχουμε λεφτά στο Σύλλογο, όχι λεφτά να φάνε και κότες, έχουμε κάποια λεφτά ένα μικρό ποσοστό. Έχω μιλήσει με τον κύριο Τζούμαρη, θα μας βοηθήσει και ο κύριο Τζούμαρης την επόμενη χρονιά, γιατί τώρα αναλαμβάνει. Και σκεφτήκαμε, το όνειρό μας ήταν να βάλουμε Security. Έχω έρθει σε επαφή με τη Security, αποφασίσαμε να πάρουμε δικά μας παιδιά εδώ του τόπου μας, να μείνει το χρήμα εδώ στον τόπο μας, και συνονήθηκα με τον κύριο Βασίλη και τον είπα, λέω, έτσι και έτσι θέλουμε διαφύλαξη της λίμνης, όχι τους, δηλαδή τους ψαράδες, τις βάρκες, αν ψαρεύουν οι ψαράδες μου, να με ενημερώσουν και να έρθω εγώ. Εμείς έχουμε κάνει μια σύμβαση με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Ψαράδων της Λίμνης Πολυφίλτου για να φυλάμε από τα μέλη τους εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Επειδή τα μέλη δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπως είναι το Βελμενδό, τα Κρανίδια, οι Γούλες, το Ρίμνιο, Κεσαριά, Σπάρτος, Ανατολή, τα αυτοκίνητά μας μάλλον κατά τη διάρκεια των... Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, όταν θα συναντάει ένα έκνομο περιστατικό, θα λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο. Ο οποίος νόμος προβλέπει καταγγελία του παράνομου περιστατικού, έτσι. Η δική σας αρμοδιότητα, λοιπόν, είναι η προστασία της περιουσίας των μελών του Συλλόγου, έτσι. Αυτό ακριβώς. Και η προστασία θα γίνεται όλο το 24ωρο. Όλο το 24ωρο υπάρχει ένα στόλος 5 οχημάτων με 10 άτομα εκπαιδευμένο προσωπικό για αυτή τη δουλειά. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλές φορές στο παρελθόν οι επαγγελματίες αλίας έχουν καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικά παράνομης αλίας που έχουν αντιληφθεί να συμβαίνουν στη λίμνη.
Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά, παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη, φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη. Λάρισα, Νεάπολη, Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη και αμέσως μετά η εκπομπή Ματιές στα Σπορ με τον Γιώργο Κατσίκα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.